Ύστερα από αίτημα της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη, στην πρόσφατη επίσκεψή της στον Εύρο. Με την ευκαιρία της επίσκεψης της πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, της κυρίας Γεροβασίλη, στην Οριστιάδα, θελήσαμε να συναντηθούμε μαζί της. Δέχτηκε το αίτημά μας και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συναντήθηκε μαζί της εδώ στην Αλεξανδρούπολη, όπου της παρουσιάσαμε για μία ακόμη φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί, την οικονομική εξαθλίωση βασικά που αντιμετωπίζουν, το μεταναστευτικό πρόβλημα το οποίο συνεχίζει να υπάρχει. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε το επίδομα επικινδυνότητας που θα πρέπει να λαμβάνουν οι αστυνομικοί αλλά και οι οργανικές θέσεις στη διάθεση της αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης, Χρήστος Στουφάκης. Της εκφράσαμε το επικίνδυνο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δοθεί αυτό το επικίνδυνο στους αστυνομικούς. Για κάποια άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και εκφράσαμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τις οργανικές θέσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Θα πρέπει το οργανόγραμμα να επικαιροποιηθεί. Είναι αδιανόητο οι θέσεις, οι ανάγκες πλέον που υπάρχουν εδώ στην Αλεξανδρούπολη να έχουν πολλαπλασιαστεί και οι θέσεις να είναι πολύ λιγότερες από ήδη από αυτούς τους ανθρώπους που, και τους συναδέλφους οι οποίοι υπηρετούν εδώ. Να φανταστείτε ότι το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου των Κήπων έχει ένα οργανόγραμμα του 1980 και οι απαιτήσεις είναι υπερδιπλάσιες και οι αστυνομικοί οι οποίοι υπηρετούν εκεί είναι πολύ ελάχιστοι. Αναφορικά με τις οργανικές θέσεις, ο Χρήστος Στουφάκης αναφέρει πως θα πρέπει να ανοίξει αυτό το θέμα και οι 6.700 θέσεις που είχαν αφαιρεθεί το 2014 από τον κύριο Δένδια να επανέλθουν. Κλείνοντας, ο κύριος Στουφάκης αναφέρει ότι η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ήταν θετική και μέσα από αυτήν εκφράστηκαν όλα τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί στον ακριτικό Εύρο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα πρέπει να γίνει, να ανοίξει αυτό το θέμα. Οι 6.700 θέσεις που είχαν αφαιρεθεί το 2014 από τον κύριο Δένδια θα πρέπει να επανέλθουν, θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες θέσεις, έτσι ώστε αυτό το θέμα με τις αποσπάσεις, με την ασπίδα, με τους συναδέλφους μας οι οποίοι τόσα χρόνια περιμένουν να έρθουν εδώ πέρα, κάποια στιγμή να υλοποιηθεί. Ήταν μια θετική συζήτηση και εκφράσαμε, όπως είπα, το οικονομικό κομμάτι, η οικονομική ενίσχυση των συναδέλφων μας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, μνημόνια, COVID και μεταναστευτικό, έχουν βάλει πλάτη, έχουν δώσει το καλύτερό τους σε αυτό.